Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω. Ναι, εσείς αυτό που θέλετε. Αλλά τι γίνεται. Ναι. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα φέρνω. Ας πούμε, όλοι παίρνουν 100. Ναι. Εγώ έπαιρνα 20. Συγγνώμη, σας δίνω. Είχα μάνα, πατέρα, οικογένεια κτλ. Συγγνώμη, ερχόμουν εγώ σαν επιχειρηματίας. Σας έλεγα να σας δώσω 50. Αυτό είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη συζήτηση. Όχι, γιατί αν σας έδινα 50 και εσείς λέγατε 20. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μια άλλη φορά. Μια άλλη ερώτηση. Μάλιστα. Εντάξει. Κάποτε πρέπει να τα πείτε όμως αυτά, σας παρακαλώ. Δεν νομίζω. Δεν είναι ένα μήνυμα, γιατί αυτό είναι ότι είμαι ο καλός άνθρωπος, είμαι ο καλός. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι, όχι, δεν είναι το ζήτημα το καλό. Εγώ θέλω να τα πω για να τα έχουμε να τα συζητάμε. Ότι έγιναν αυτά. Γιατί αν δεν τα πείτε εσείς, θα χαθούν στο. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν. Παράδειγμα, εμένα τα παιδιά μου ήταν φυλακή 4 χρόνια. Γιατί είναι αντιρρησίες συνειδήσεως. Mm-hmm. Που είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Έρχεται, δεν σου πω ποιος και τα λοιπά. Και μου είπαν ότι θα έπαιρνα για κάποιες 3-4 συναυλίες, δεν ξέρω τι, 40 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και λέω ότι ο Φρανκ Σινάτρα να μόνο. Ήτανε... Δραχμές, ναι. Πέρασαν 4 μήνες και γράψαν οι εφημερίδες. Η απατεωνιά του τάδε Υπουργείου έκανε αυτό και αυτό. Και οι τραγουδιστές ήταν αυτό, αυτό. Και τα παιδιά μου, αν το διάβαζαν αυτό. Γιατί έπεσα και στη δυσμάνια. Το φαντάζεσαι, σου λέει, τόσα μας έλεγε ο πατέρας μου και είναι... Και είναι μέσα σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα.